Σοκ προκαλούν οι εικόνες εγκατάλειψης και παρακμής σε μια άλλοτε κρατεά και όμορφη Λουτρούπολη. Πρόκειται για ένα οικιστικό σύνολο αρκετών οικοδομημάτων, με τα πρώτα να έχουν κτιστεί στις αρχές του 20ου αιώνα ώστε να φιλοξενούν τους παραθεριστές, να στεγάζουν τα θεραπευτήρια με τα ιαματικά ύδατα, αλλά και να έχουν εμπορικές χρήσεις, καθώς τότε οι κοντινότεροι οικισμοί ήταν πολύ μακριά. Είναι αρκετές οι γενιές καβαλιωτών και δραμηνών που θυμούνται πως περνούσαν εκεί τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μιας και ήταν από τις πρώτες ιαματικές πηγές που είχε αποφασίσει να εκμεταλλευτεί κάποτε η ελληνική πολιτεία. Λουτρά Ελευθερών, ένα σημείο το οποίο διατηρείται παρόλη την εγκατάλειψη όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μέρος το οποίο ξένοι τουρίστες αλλά και όσοι ήθελαν να θεραπευτούν από σπάνιες αρρώστιες έρχονταν εδώ για να κάνουν τα ιαματικά τους λουτρά. Σήμερα η περιοχή και γενικότερα το σημείο το οποίο βρίσκονται τα Λουτρά Ελευθερών παραμένει εγκαταλελειμμένο, περιμένοντας να έρθει κάποιος και να του ξαναδώσει ζωή. Ένα μικρό διπορικό του Ένα Channel στα Λουτρά Ελευθερών. Δεκαετίες ωστόσο τελούν υπό απόλυτη φθορά. Πόρτες και παράθυρα να λείπουν, μεταλλικά τμήματα να έχουν αφαιρεθεί, γκράφιτι και σκουπίδια παντού. Οι σβησμένες εστίες από τη φωτιά μαρτυρούν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, καθώς δεν υπάρχει καμία απολύτως φύλαξη αλλά ούτε και μέσω πυρόσβεσης. Ανεξαρτήτως για το ποιος φέρει την ευθύνη για τη μη υλοποίηση μέχρι στιγμής των Λουτρών Ελευθερών, το θέαμα που αντικρίζει κανείς είναι αποκαρδιωτικό, απαράδεκτο και επικίνδυνο. Με τους σκελετούς των κτηρίων να στέκουν εκεί στο χρόνο, δείχνοντας την κατάπτωση και την εγκατάλειψη όλων όσων υπήρχαν εκεί παλιά. Βρισκόμαστε σε έναν από τους χώρους που κάποτε φιλοξενούσε νέους ηλικιωμένους που ήθελαν να γιατρευτούν από διάφορες παθήσεις. Σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν οι μπανιέρες, τις οποίες κάποιος μπορούσε να ακουμπήσει, να δοκιμάσει και φυσικά να έχει τις ευεργετικές ιδιότητες του ιαματικού νερού. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο το οποίο εδώ και όλα αυτά τα χρόνια έχει φιλοξενήσει αρκετούς τόσο τουρίστες αλλά και όσους θέλουν να δοκιμάσουν τα ιαματικά νερά των Λουτρών Ελευθερών. Το κτίριο, αν και σήμερα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, στέκει ακόμα δείχνοντας τη μεγάλη ιστορία του τόπου. Εδώ στα Λουτρά Ελευθερών υπάρχει ένα από τα πιο αρχαία κτίρια. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο φημολογείται πως ο Μέγας Αλέξανδρος με τους στρατιώτες του ερχότανε μετά από τις εκστρατείες που έκανε για αποθεραπεία.